Καλείται στο βήμα ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος της Ελληνικής Λύσης, κύριος Βελόπουλος. Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. Θα ήθελα, ξεκινώντας την ομιλία μου, να κάνω μια μικρή εκτροπή. Γιατί είπε ο κύριος Τσίπρας ότι χαμογέλασε την ώρα που μιλήσατε για το Μακεδονικό, για το Σκοπιανό, εν πάση περιπτώσει. Ξέρετε, ναι, χαμογέλασε. Γιατί δεν περίμενα ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία να χαιρετήσει τη Βόρεια Μακεδονία, όπως την αποκαλούν. Για μένα είναι Σκόπια έτσι κι αλλιώς. Και δεν το λέω από καμία διάθεση εθνικισμού, σοβινισμού. Αλλά έχω συντάξει μέσα σε περίπου 15 σελίδες, κύριε Τσίπρα και κύριε Μητσοτάκη, ειλικρινά δεν το περίμενα από τη Νέα Δημοκρατία ποτέ αυτό, 27 παραβάσεις συμφωνίας των Πρεσπών τους τελευταίους 4 μήνες. 27 παραβιάσεις, κύριε Πρωθυπουργέ. Και μου δίνει ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, θα του καταθέσω. Πάρτε λοιπόν στα πρακτικά 27 παραβιάσεις, 6 μήνες, 4 μήνες. Κάνουν ό,τι θέλουν. Όταν υπάρχει συμφωνία, την οποία υπογράψατε εσείς, την τηρούν οι κύριοι, αλλά υπάρχουν 27 παραβιάσεις που έγιναν εσχάτως. Για ποιο λόγο η Ελλάδα να τηρεί μια συμφωνία, που για μένα δεν έπρεπε να γίνει έτσι κι αλλιώς, αλλά έγινε και μπορεί να αλλάξει τουλάχιστον. Έτσι έλεγε μια δημοκρατία, θυμάμαι καλά. Αλλά δεν το έκανε. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε άλλα θέματα να συζητήσουμε. Και πάμε στα οικονομικά. Κύριε Πρωθυπουργέ, η οικονομία κλείδωσε και αναγκάζεστε τώρα και τρέχετε και δεν φτάνετε παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα, γιατί δεν λειτουργεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν λειτουργεί το σύστημα υγείας και κλείδωσε η οικονομία. Άρα σου δίνει τον οδηγό της λύσης του προβλήματος. Το θέμα είναι να βρούμε ποιος κατέστρεψε τη δημόσια υγεία και φτάσαμε στο σημείο να τρέχουμε και να μην φτάνουμε πίσω από το πρόβλημα. Ποιος την κατέστρεψε? Το κουκουέ λίγο δύσκολο. Ο Βαρουφάκης δύσκολο. Έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ 3 χρόνια, 3,5 χρόνια ό,τι πρόλαβε έκανε. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το καταστρέψατε. Είχατε τη διάθεση, και το λέω ευθέως στην Νέα Δημοκρατία, να αποδομήσετε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το πράξατε. Το κάνετε πράξη. Άκουγα τον φίλο μου τον Άδωνη, δεν είναι εδώ, που έλεγε ότι μην αφήνετε στον Τόμψεν τη δόξα να κλείνουν νοσοκομεία. Αυτά λεγόταν και γινότανε. Και τώρα τρέχουμε πίσω από την εξέλιξη. Ξέρετε, εγώ είμαι υπέρ της αριστοτελικής μορφής, κύριε Πρωθυπουργέ, διακυβέρνησης, της προλήψεως. Διότι η πολιτική σημαίνει πρόβλεψη. Να προβλέψεις εξελίξεις ώστε να μην τρέχεις πίσω από την εξέλιξη. Κάνατε μια ατυχή σύγκριση, κατ' εμέ, με τη Δανία. Κύριε Πρωθυπουργέ, η Δανία δεν έχει χρέος, όσο έχουμε εμείς. Δεν συγκρίνονται, ξέρετε, και το Mercedes είναι αυτοκίνητο και το Ζάσταβα είναι αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να συγκρίνει το Ζάσταβα με το Mercedes. Τουλάχιστον στα οικονομικά μέγεθη των δύο χωρών, ενώ σε επίπεδο πλεονασμάτων, παραγωγής. Αν δείτε πού εδράζεται η οικονομία της Δανίας στο εξαγώγημο προϊόν που παράγει και τι εξάγουμε εμείς, θα καταλάβετε τη διαφοροποίηση. Επίσης, και να το πω ευθέως, και μου άρεσε αυτό που είπατε ότι αναβάλατε τις φορές, αλλά θα σας πω το εξής. Λέτε να πληρώσει ο επιχειρηματίας το δώρο Χριστουγέννων μετά από 3 μήνες. Αναβολή είναι αυτό. Ρωτήστε λίγο εμένα. Το Πάσχα, ναι. Ρωτήστε λοιπόν εμένα, κύριε Πρωθυπουργέ, που σε 3 μήνες θα μου έρθετε και τους 300 εργαζόμενους μου, ενώ δεν τζιράρω αυτούς τους χρόνους, αυτούς τους μήνες, δεν βγάζω χρήματα να πληρώσω το δώρο του Πάσχα. Ξέρετε, με ασπιρίνες τη γάγκρινα δεν τη λύνεις. Δεν γίνεται. Αν θύσετε 3 μήνες να πληρώσω εγώ επιταγές μετά από 3 μήνες, λέω εγώ που δεν έχω επιταγές, δεν έχω επιταγές άλλοι, να πληρώσω μαζικά 300 εργαζόμενοι τα δώρα τους, έχω κολλήσει και τον μήνα. Θα κολλήσω και τους μήνες. Θα κολλήσει η εταιρεία. Θα τρέχετε πάλι πίσω από την εξέλιξη. Γι' αυτό λέμε οριζόντια μέτρα. Οριζόντια μέτρα. Όχι με δοσολογία, κύριε Πρωθυπουργέ. Το πάτε με δοσολογία. Με δοσολογία. Δώσει, δώσει, δώσει. Σταγόνα, σταγόνα. Σαν τον κοινωνικό μαρτύριο έχει γίνει η ιστορία. Ξέρω ότι κάθε μέρα θα βγει ένα υπουργό, θα μπει κάτι καινούριο. Θα βγει ένα ο κύριο Ταϊκούρα, ο κύριο Γεωργιάδη, θα λέει κάτι καινούριο. Ένα καινούριο μέτρο. Γιατί να τα βγάζετε όλα μαζί για να τελειώσει η ιστορία. Να σα αποδείξω. Κάτι πολύ απλό. Είπατε, κύριε Πρωθυπουργέ. Και κάνατε επίκληση, αν θέλετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αλληλεγγύη. Ξέρετε, κύριε Πρωθυπουργέ, την ώρα που οι χώρες αυτές κλείνουν τα σύνορα, είναι λίγο, ξέρετε, στο φαντασιακό μας επίπεδο να κάνουμε επίκληση στην Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Δεν υπάρχει. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει το σώσον εαυτό σωθήτο. Όποιο σωθεί είναι. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Και επικαλεστήκατε, βέβαια, την περίφημη ρίση του Ζακ Ντελόρ, αλλά ο Ζακ Ντελόρ πέθανε. Πέθανε. Μακάρι να υπήρχε η αντίληψή του. Έλα, δεν πέθανε ακόμα. Να ζήσει άλλα 100 χρόνια άνθρωπος. Αλλά εν πάση περιπτώσει,
Αλλά εν πάση περιπτώσει, ρώτησα τον κύριο Βιλιάρδο και μου απάντησε ο κύριο Βιλιάρδο. Νόμιζα ότι. Πάσης, δεν πέθανε. Η λογική αυτή πέθανε όμως. Γιατί έχουμε πλέον την εσωστρέφεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εσωστρεφή οι διαδικασίες. Βλέπετε, η Γερμανία απαγόρευε εξαγωγή ιατροφαρμακευτικού υλικού προς την Ιταλία. Προς την Ιταλία, πού, ποια αλληλεγγύη, για ποια αλληλεγγύη μιλάμε, αυτό δεν καταλαβαίνω. Επίσης, κάνετε και μια ατυχή έτσι σύγκριση. Μάλλον ο λογογράφος σας ή ο κειμενογράφος σας έκανε λάθος, όπως έκανε και εγώ λάθος φραστικό. Εγώ μιλάω εκτός κειμένου, ξέρετε. Είπατε ότι είμαστε σαν τους ελεύθερους πολιορκημένους. Κύριε Πρωθυπουργέ, στο Μεσολόγιο τα βγήκαν έξω, μισή πιτσοκόπηκαν. Ακούστε, για βάση το κείμενο, είπατε και τους ελεύθερους πολιορκημένους. Είμαστε σαν τους ελεύθερους πολιορκημένους. Για τον κοροναϊό, λέγατε. Ελπίζω να μην γίνει το ίδιο, γιατί στο Μεσολόγιο τα βγήκαν απ' έξω, οι ελεύθεροι πολιορκημένοι, οι μισοί μετσοκόπηκαν. Και το εύχομαι κάτι οι κειμενογράφοι να προσέχουν και τη λέμε καμιά φορά και τη γράφουμε. Ως ιστορικός το λέω, να το πείτε στον κειμενογράφο σας. Το λέω αυτό γιατί καμιά φορά στους λόγους που κάποιοι άλλοι μας λένε να γράφουμε, όπως έκανε και ο Βιλιάρδος σε μένα με τον τελεόρ που τον πέθανε τον άνθρωπο και τον μετέφερα εγώ εδώ, συμβαίνουν και λάθη. Αλλά θέλω να πω το εξής. Η δική μας διαφωνία είναι ουσιαστική με όλους τους υπόλοιπους, κύριε Πρωθυπουργέ, εκτός από εσάς σε κάποια σημεία. Διαφωνούμε με τους υπόλοιπους. Ξέρετε, είναι εύκολο για μένα να αρχίσω να μοιράζω λεφτά. Και τον Ζωκουκουέ και τους υπόλοιπους. Να αρχίσω να λέω δώστε, 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 δώστε. Το πρόβλημα είναι που θα βρουν τα λεφτά. Πώς θα βγουν τα λεφτά. Πώς θα παραχθεί πλούτος. Αυτό που φωνάζω επί μήνες και το είχα πει και στον Πρωθυπουργό, κύριε Πρωθυπουργό, το είχα πει σε εσάς στο γραφείο σας, ότι κάποια στιγμή μας μιλήσουμε σοβαρά για την παραγωγή του πλούτου στον αγροτικό τομέα. Γιατί υπάρχει το καλό σενάριο, ξέρετε, το ξέρουμε όλοι εδώ μέσα, ότι θα τελειώσουμε τον κοροναϊό και θα εκτελήσουμε και από την οικονομική κρίση. Αν και για μένα δεν τελειώνει εύκολα η οικονομική κρίση, είναι χειρότερη αυτή η κρίση που έρχεται σε σχέση με την προηγούμενη που περάσαμε παγκοσμίως. Τα απόνερα του κοροναϊού και του κλειδονισμού του πλανητικού του οικονομικού συστήματος θα είναι πολύ δυσκολότερη κατάσταση. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ταΐσουμε τον κόσμο. Δεν έχουμε επάρκεια και αυτάρκεια αγαθών. Δεν φτάνουν τα αγαθά που παράγει η Ελλάδα. Και δεν μιλώ για ένα αγαθό, ένα μεσεντές για τη Λαμαρίνα, δεν θα φας τα πεινάσεις. Το κρέας παράγουμε. Κάνουμε εισαγωγές κρέατων, κύριοι συνάδελφοι, κατά 90%, 70, 80, 90 από την Ολλανδία, από τη Γερμανία, από τη Δανία που έλεγε σύγκρινο πρωθυπουργός μας. Κάνουμε εισαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και κρεάτων. Εδώ λοιπόν έπρεπε η κυβέρνηση, κύριε Πρωθυπουργέ, να πει, επειδή υπάρχει κίνδυνο στους επόμενους μήνες να κλειδωνιστεί η παγκόσμια οικονομία και επειδή υπάρχει πρόβλημα ότι κάθε χώρα να κλείσει τα σύνορά της για ό,τι παράγει και το καταναλώνει κιόλας, ας κινήσω τη διαδικασία να στηρίξω αγρότες και κτηνοτρόφους. Όταν ακούω. Παρακαλώ, κύριε. Άλλο σας λέω. Θέλω να με ακούσετε αυτό. Πρέπει να στηρίξουμε την κτηνοτροφική οικονομία και αγροτική οικονομία για να παράγουμε πλούτο. Για να έχουμε προϊόντα. Δεν κάνουμε εισαγωγές, είπατε. Έτσι είπατε, κύριε Λιβανέ. Δεν κάνουμε εισαγωγές. Τι θα φάμε, κύριε Λιβανέ, σε λίγο καιρό. Έχετε το Πάσχα. Αφού το 90% των κρεάτων του Μοσχαρίσκου είναι από Γαλλία και από Ολλανδία. Θα έχουμε ελλείμματα. Αυτό σας λέω. Άρα λοιπόν αυτό το έλλειμμα που είναι εισαγωγή και χρωή συναλλάγματος πρέπει να το παράγει η χώρα μας για να ισορροπήσει η κλίμακα. Τι πιο απλά σας τα λέω. Αυτό σημαίνει σχέδιο όμως. Και λέω ας σχεδιάσουμε όλα τα κόμματα να προγραμματοδώσουμε στην κυβέρνηση. Γιατί αν θα έρθει πείνα, πολύ φοβούμε και αν κλείσουν ερμητικά οι Γάλλοι, οι Ολλανδοί, οι Δανείοι τα σύνορά τους, δεν θα έχουμε κρέας, σας είπα. Για να μην σας πω και το σιτάρι. Για να μην πω και το ψωμί. Για να μην σας πω και τα γαλακτοκομικά το τυρί που κάνουμε φέτα με βουλγαρικό και ρουμάνικο τυρί. Σας λέω λοιπόν απλά πραγματάκια. Ο κτηνοτρόφος λοιπόν που περίμενε το Πάσχα να πουλήσει το κατσικάκι του, δεν το πουλήσει γιατί βγήκε ο Χαρδαλιάς και του λέει δεν θα σου βλύσεις. Του το είπε. Δεν θα σου βλύσεις, ξέχασε το. Ούτε εδώ κάνει το κατσίκι του ο κτηνοτρόφος. Θα το σπάξει το φάει μόνος του. Περιμένετε. Στο φούρνο. Το ίδιο πράγμα, κύριε Πρωθυπουργέ. Λοιπόν, του στερούμε το έθιμο. Στηρίξτε λοιπόν με μια απλή επιλογή γιατί βιάζεστε, σας λέω. Τώρα βιαστήκατε να απαντήσετε. Και ο, 800... Ντελόρ, και ο Ντελόρ ζει και το αρνί θα το φάμε. Εγώ για κατσίκι μίλησα, κύριε Πρόεδρε. Κάνετε λάθος στα αμνοερήφια. Λέω λοιπόν το εξής, για να σοβαρευτούμε λίγο, γιατί άλλο θέλω να σας πω ως πρώτης ελληνικής λύσεως. Δίνετε 800 ευρώ. Δώστε 900 ευρώ, αλλά τα 200 ευρώ, τα 900 που δίνετε να πηγαίνουν σε αγορά καταναλωτικών αγαθών ελληνικών. Μόνο ελληνικών όμως προϊόντων. Να μην μου πηγαίνει βούτυρο λούπακ να μου παίρνει ο Έλληνας, να παίρνει ελληνικά προϊόντα. Δώστε 200 ευρώ μπόνους. Για να κινηθεί η αγορά, σας λέω. Τι πιο απλό από αυτό. Και τώρα εντάξει, τώρα θα ψήσω το αρνί μου στο φούρνο, θα κάνω το κατσικάκι μου στο στρίπεδο. Λέμε σοβαρές προτάσεις. Δώστε κουπόνια για να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και να παίρνουν μόνο ελληνικά προϊόντα. Μόνο ελληνικά προϊόντα. Έτσι θα κινηθεί η διαδικασία του παραγωγού για να παράγει περισσότερα προϊόντα. Τώρα έχουμε μέλι κινέζικο, ρε παιδιά, τώρα τι συζητάμε. Πάντα σε ένα σούπερ μάρκετ, μέλι κινέζικο έχουμε.
και λάδι Αφρικής. Για να μην πω φέτα Αφρικής. Αυτά σας λέω. Αν δεν στηριχθεί λοιπόν η ίδια οικονομία αγροτική μαζί με τους κτηνοτρόφους, θα έχουμε πρόβλημα σε επίπεδο επάρκειας και αυτάρκειας αγαθών. Μην το βλέπετε στην πλάκα, γιατί άμα συμβεί το μοιραίο, επαναλαμβάνω και κλείσουμε τα σύνορα, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Από την άλλη, πολύ καλά έκανε η κυβέρνηση. Διαβάζω εδώ στην τροπολογία του Υπουργού. Λέει λοιπόν, με τη διάταξη του παρόντος άρθρου προτείνεται αύξηση με συμπληρωματικό προϋπολογισμό κατά 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πολύ ωραία. Μπορεί να μας πει ο Υπουργός που θα τα βρει τα λεφτά. Τα 5 δις. Λέει, αύξηση. Μα θεωρείτε εδώ μέσα. Όταν φέρετε μια τροπολογία, κύριε συνάδελφε, να γράφετε πότε θα βρει τα λεφτά. Μάλιστα, 15 δις, 25 δις. Τροπολογία, να το. Το λέει εδώ 5 δις. Πού θα βρουν τα λεφτά τα 5 δις. Πού θα βρουν τα λεφτά. Από πού. Επίσης, δώσατε επιδόματα και πολύ καλά κάνετε και από τις καλές πράξεις σας στους νοσοκομιακούς γιατρούς, νοσηλευτές. Ξεχνάτε κάτι, κύριε Πρωθυπουργέ. Τους διοικητικούς υπαλλήλους των νοσοκομείων που είναι εκεί και αυτοί. Αυτοί δεν πήραν επίδομα. Δεν πήρανε. Ψάξτε το λίγο. Πότε το πήρανε. Τώρα το βάλετε τώρα. Εντάξει, αυτό είναι δοσολογίες. Κάθε εβδομάδα βάζω και ένα μέτρο. Δεν προλαβαίνει κιόλα, όχι τίποτα άλλο. Με του εστόλου τι κάνετε, κύριε Υπουργέ. Οι διοικητικοί δεν πρέπει να είναι μέσα. Στα χαχή, εστόλου. Οι έστολοι δεν είναι έξω. Παίρνουν επίδομα αυτοί. Ρωτώ εσά, κύριε Υπουργέ, στα δικού. Δεν ξέρω, ο Πρωθυπουργό θα αφήσει τον Πρωθυπουργό απ' έξω. Εσά. Οι έστολοι, οι αστυνομικοί, οι στρατιωτικοί παίρνουν. Όχι. Γιατί δεν είναι έξω ο αστυνομικό απ' έξω και έλεγχο. Δεν κινδυνεύει ζωή με τη μάσκα. Και αυτοί πρέπει να πάρουν. Γι' αυτό λέω οριζόντια μετά και δεν μας ακούτε. Οριζόντια μετά τελειώνει η ιστορία. Τσικ, τσικ, τσικ με σταγόνα, δείτε, για να ικανοποιείτε το πελατολόγιο το κορματικό. Κάνετε λάθος. Επίσης, ακούστε λίγο. Στους δασκάλους, θα δώσουμε κάτι. Παιδεύονται. Δεν θα δώσουμε τίποτα στους δασκάλους. Ψάξτε το λιγάκι παραπάνω. Σας λέω, κάντε λάθη. Κάνετε λάθη. Δεν γίνεται να ασκείτε έτσι πολιτική. Να σας πω κάτι γιατί βοηθάει η ελληνική λύση. Όταν πελάγωσε το Υπουργείο Παιδείας, κύριε Πρωθυπουργέ, ρώτησε την Υπουργό σας. Έβαλα το διευθυντή του γραφείου μου και τη διευθύντριά μου να τηλεφωνήσω στην Υπουργό. Εμείς προτείναμε να γίνει η εκπαιδευτική τηλεόραση. Εμείς το προτείναμε, κύριε Γερματά, κύριε Τσίπρα, στη Νέα Δημοκρατία να κάνει την εκπαιδευτική τηλεόραση. Γιατί η πλατφόρμα θα έπεφτε. Είναι λογικό. Όταν μπαίνουν 50.000 μαθητές σε ένα site, δεν αντέχει η πλατφόρμα. Δεν έχουμε γρήγορα. Θα πέσει, του λέω. Κάνετε εκπαιδευτική τηλεόραση. Και το αντιγράψα και το κάνανε. Και βγαίνανε, δεν με ενδιαφέρει ποιος το έκανε. Αν είναι καλό, κύριε Τσίπρα, μου να εφαρμοστεί προς κάθε κατεύθυνση. Ο Ερντογάν λέει και άλλα με το πετμέζι, λέει αποφύγει του κοροναϊού. Ό,τι να είναι. Μπας περιπτώσει, πάμε σε σοβαρά. Προτάσεις να καταθέτουμε εδώ. Το σημαντικό, κύριε Τσίπρα, να καταθέτουμε προτάσεις. Γιατί το να λέω δώστε, δώστε, δώστε. Λέω στον Πρωθυπουργό, δώσε. Πού θα βρει. Α, του δώσε. Δώσε κι άλλα, δώσε κι άλλα. Πού θα τα βρει. Πώς θα παραχτεί ο πλούτος. Πώς θα κινηθεί η διαδικασία. Δεν παράγουμε. 80% η οικονομία μας είναι παροχή. Παροχή υπηρεσιών, κύριε συνάδελφοι. Ο τουρισμός. Γιατί έλεγα ότι έρχεται πείνα στον κύριο Λιβανό προηγουμένως. Ο τουρισμός μας έδινε 18 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν θα μας τα δώσει δυστυχώς φέτος. Δεν θα μας τα δώσει τα 18 δις. Θα έχουμε και υστέρηση εσόδων 18 δισεκατομμύριων ευρώ. Πώς θα αντέξει η οικονομία μας. Γι' αυτό λέω πρέπει να σχεδιάσουμε από τώρα για τον Ιούλιο, Ιούνιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο πώς θα αντιμετωπίσουμε την κρίση. Δεν λέω κάτι περίεργο. Αυτά είναι μερικά ζητήματα που πρέπει να τα δούμε. Δηλαδή, εγώ δεν άκουσα από τον Πρωθυπουργό. Γιατί μίλησε για το αύριο, γιατί αυτό είναι το σημαντικό και απόλυτο δίκαιο. Το αύριο της Ελλάδος, όχι του Μητσοτάκη, του Βελόπουλου, του Τσίπρα ή οποιοδήποτε εδώ μέσα. Το αύριο του τόπου μας. Δεν άκουσα να λέτε τίποτα για τον πρωτογενή τομέα πραγματικά. Είπατε 150 εκατομμύρια αγροτική οικονομία. Τι εννοείτε, τι εννοεί ο ποιητής. Θα δώσουμε, λέει, 150 εκατομμύρια ευρώ στην αγροτική οικονομία. Τι, πέστε μας τι, για να καταλάβω κι εγώ. Κλωστοϊφαντουργία, ναυπηγοβαστική, αμυντική βιομηχανία. Δεν μας λέτε τίποτα. Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς η θεραπεία των οικονομικών επιπτώσεων του κοροναϊού θα είναι χειρότερη από ό,τι σε σχέση με την πανδημία. Σας το λέω από τώρα. Η οικονομική κρίση που περνάμε με την πανδημία τώρα, τα απόνερα αργότερα και η θεραπεία αυτής της κρίσης θα είναι πολύ χειρότερη, κύριε Υπουργέ, κύριε Σταϊκούρα, για τους επόμενους μήνες. Όχι, με ενημέρωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα αποχωρήσει 15 λεπτά από την ομιλία μου, οπότε είχε ένα θέμα, το αντιλαμβάνομαι. Λέω λοιπόν, ποια είναι η άποψή μας. Λέω, κύριος Λιβανός, απαγορεύσαμε την εισαγωγή του κρέατος. Έτσι δεν είναι. Απαγορεύσαν την εισαγωγή. Λέω απαγορεύσαν την εισαγωγή. Μπράβο, δεν απαγορεύτηκαν λοιπόν. Εγώ αν ήμουν κυβέρνηση θα την απαγόρευα όμως. Θα την απαγόρευα όπως κάνει η Γερμανία, όπως κάνουν οι άλλες χώρες για να καταναλώσω τα δικά μου προϊόντα, κύριε Λιβανέ. Για να στηρίξω τη δική μου οικονομία, κύριε Λιβανέ. Αυτό λέω. Το επίδομα των 800 ευρώ. Αυτό που σας είπα, κάτω με τα κουπόνια. Δώστε άλλα 200 σε κουπόνια για να παίρνουν ελληνικά προϊόντα. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Μέλι, ξέρω εγώ, Αττικής, λέω εγώ. Όχι μέλι, τσάω μην μην. Κινέζικο μέλι. Χαμογελάτε. Και όμως, τι κάνετε έτσι όμως, αν δείτε τα 200 κουπόνια, θα κινηθεί αυτή η επιχειρησούλα, η μικρή ή η μεγάλη, η ελληνική, και θα παράγει περισσότερο προϊόν.
Άρα θα πάρετε και το έσοδο στην πορεία. Τι πιο απλό, ΦΠΑ, γιατί είμαι επιχειρηματία, σας λέω. Σε τρεις μήνες από τώρα, τέσσερις, οι επιχειρήσεις θα σκάσουν όλες. Τι κάνετε, μετακυλείτε το πρόβλημα με τις επιταγές, με τα χρέη, με όλα αυτά. Και το λέω σε όλους σας, τους επόμενους μήνες. Είναι αδιανόητο, δηλαδή, εκτός αν πάτε σε εκλογές κάτω Σεπτέμβριο. Κάτα μικροκαλάτι, κύριε Τσίπρα. Εκτός αν πάμε σε εκλογές, λέω. Γιατί τα μεταφέρουμε τρεις-τέσσερις μήνες μετά, δίνουμε μερικά τώρα και πηγαίνουμε μετά στους ηθαγενείς που λέγονται Έλληνες ψηφοφόρους να πιστέψουν ότι τα κάναμε καλά. Λέω εγώ. Κρατώ επιφύλαξη. Την κρατώ. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσα να πω και αναστολή πληστηριασμών για σπιτικές εταιρείες, για δάνεια, για τις τράπεζες. Θα μπορούσα να πω πολλά. Το βλέπω, κύριε Λοβέρδο. Το βλέπω. Μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά ανάλογα με τους κλειδωλισμούς. Να δώσω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο, Ανδρέα, φίλε μου Λοβέρδο. ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ. Πείτε μου εσείς εδώ, συνάδελφοι, τι σχέση έχει το σεμινάριο με την ανάπτυξη της χώρας. Που δίνουν το επιδόματα, ναι, δίνουν επιδόματα. Δηλαδή, απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Βαφτίζουν το χρέος ψάρι. Το ΕΣΠΑ είναι χρήματα, κύριε Υπουργέ, κύριε Σταϊκούρα, για να δοθούν σε επενδύσεις ανθρώπων που έχουν ίδια κεφάλαια συγχρηματοδοτούμενων έργων, ναι ή όχι. Ναι ή όχι. Έχω το 50% και θέλω 50% ΕΣΠΑ για να κάνω μια επένδυση. Έτσι δεν είναι. Τι μου το δίνετε σε σεμινάρια. Και να σας πω το σε κάτι ακόμα. Ψάξτε λίγο στα Υπουργεία σας πόσοι φάκελοι έχουν ολοκληρωθεί του ΕΣΠΑ και δεν έχει γίνει το παραμικρό. Φάκελοι κατεθειμένοι επιχειρήσεων. Μπορώ να σας προσκομίσω εγώ, αν θέλετε. Έχουν κάνει έτσι για ΕΣΠΑ, έχουν βάλει τα ίδια κεφάλαιά τους, τα δεσμεύσαν στην τράπεζα οι άνθρωποι, το 50, το 40, το 30, το 60%. Περιμένουν τα Υπουργεία σας να κινηθούν και δεν γίνεται κανένας. Όχι εσείς, τα Υπουργεία, τα αρμόδια, τα συναρμόδια. Αγροτικής ανάπτυξης, όπως λέγονται όλα αυτά. Γιατί δεν τα κάνετε. Τα έχει βάλει όλα τα χρήματα του, περιμένετε και δεσμεύσει. Κινήστε τη διαδικασία του ΕΣΠΑ. Μπορώ να δώσω 27 φακέλους συγκεκριμένων εταιριών επενδύσεων. Καλό για εσάς τα κάνετε για την Ελλάδα. Θα φανεί ότι δουλεύει ο μηχανισμός. Κάτι θα κάνει να χαχτίσει. Σας λέω τα αυτονόητα. Και αν δεν το ξέρετε, μπορώ να σας πω και ποιες εταιρείες είναι. Γιατί αν ψάξετε λίγο παραπάνω θα τα βρείτε. Πάμε στην ουσία. Δίνετε επιδόματα. Στον κουριερά τον κακομοίρη που πηγαίνει νυχθημερών και μεταφέρει τον καφέ του κύριου Τσίπρα, του κύριου Λεβέρ, του κύριου Βελόπουλου. Ο κούριερ, παιδιά, το μηχανάκι, το παιδάκι αυτό. Δεν δικαιούται επίδομα, ρε παιδί μου. Μπήκε αυτό. Παιδί μου, μεσολογία, μας προλαβαίνετε. Μπήκε, λέει, και αυτό. Εγώ δεν το βρήκα, αλλά αφού το λέτε εσείς, πιστεύω εσάς. Μπήκε και αυτό με τους κούριερ. Και επίσης, οι μακροχρόνιοι άνεργοι. Μπήκε εδώ. Εδώ δεν μπαίνει, μόνο βγαίνει. Μακροχρόνιοι άνεργοι, κύριε Υπουργέ μου, κάτι πρέπει να κάνουμε για τους ανθρώπους. Δεν έχουν... Δηλαδή, πώς θα φάνε αυτοί, αέρα κοπανιστό. Όχι κάτσε και στο φούρνο, ούτε κάτσε και από μακριά δεν δουν οι άνθρωποι. Σας λέω λοιπόν ότι μερικά πράγματα πατάτε σοβαρά. Πάμε επίσης, για να μην πιέζω για παραπάνω, το χρόνο. Δεν υπήρχε πιο ατυχής επιλογή, κυρία Γεννηματά, από την υποτροπή του Πρωθυπουργού, ήθελα να ήταν εδώ. Μέσω Facebook, υπόδειξη σε όλο το πολιτικό σύστημα να δώσει 2.400 ευρώ. Ατυχής επιλογή ενός Πρωθυπουργού, ενός πολιτικού, που έχει νεωτερίστικο πνεύμα και μοντέρνο, να κάνει παλαιοκομματικά πυροτεχνήματα. Δώστε 2.400 στους βουλευτές μου. Και έβγαιναν, δεν θα πω άθλοι τώρα, θα πω κάτι άλλο όμως. Οι απαράδεκτοι επικό συνάδελφοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ανέβαζαν την απόδειξη του ταμευτηρίου ότι δώσαν 2.400. Το έσχιστο είδος του λαϊκισμού. Λαϊκιστές όσο δεν παίρνει. Άθλια κατάσταση. Και δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, εγώ διαφωνώ με αυτή την ιστορία. Και εγώ μπορεί να έδωσα. Να σου πω τι κάναμε εμείς. Για να τελειώνει η ιστορία, γιατί δεν το ανακοίνωσαμε ποτέ, κύριε Γρηματά. Έβγαλε ανακοίνωση το νοσοκομείο Καστοριάς ότι χρειάζεται χρήματα. Όλοι οι βουλευτές κατέθεσαν και οι 10 τα λεφτά κατευθείαν στο νοσοκομείο Καστοριάς. Το κάναμε χθες. Δεν το ανακοινώσαμε, δεν το έβγαλε κανέναν, το κάναμε σημαία και δεν υποχρεούμαστε να το κάνουμε. Αλλά αυτή η αθλειότητα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ανεβάζουν τα μειωτήρια, πάνε 2.400, τι θέλουν να δείξουν, δεν το κατάλαβα αυτό. Όμως η προτροπή του Πρωθυπουργού με προβλημάτισε. Γιατί τον περίμενα ειλικρινά πιο μοντέρνο και πιο προοδευτικό σε σχέση με την παλαιοκομματική αντίληψη. Εμείς σας είπαμε, κάντε κία. Έχουμε τροπολογία, την καταθέσαμε, κάντε κία. Υποχρεωτικά, κάντε μια κία για να τελειώνει. Εκείνη η μεγάλη μαγιά. Αν δεν κάνετε ποτέ κία. Να, εδώ είναι η τροπολογία μας, την καθέστε πρακτικά. Το είπαμε και μια εβδομάδα, αλλά δεν ακουγόμαστε. Και πάμε τώρα στα βολέματα. Τώρα γίνονται μεγάλες δουλειές, κύριε Τσίπρα. Τώρα, κύριε Γραμμάτα, γίνονται δουλειές. Την ώρα που είμαστε στον κοροναϊό, εμείς γίνονται οι business οι χοντρές. 11 εκατομμύρια στα κανάλια. Σε μια διαφημιστική εταιρεία. 11 εκατομμύρια ευρώ σε μια διαφημιστική εταιρεία. Τα οποία θα τα διαχειοτεύσει η διαφημιστική εταιρεία κατά πώς βολεύει. Αλλά υπάρχει και μια κομπίνα, κύριε Τσίπρα, που δεν την ξέρετε κατά πάσα πιθανότητα. Παίρνει ένα ποσοστό η εταιρεία διαφημιστική 3,6% και μετά εκβιάζει τα μέσα για να έχουν επιστροφή.
Δεν θα πάρει 3,6, μπορεί να πάρει και 10 και 12. Με μία δουλειά λοιπόν θα βγάλει η εταιρεία αυτή 1 εκατομμύριο ευρώ από το πουθενά. Και δεν τρεπόμαστε λιγάκι για να μπορούν τα κανάλια να λένε ψέματα καθημερινά. Τόσο έλεγχο των μέσων ενημερώσεων από τη Νέα Δημοκρατία δεν περίμενα ποτέ. Άντε αυτοί κυβερνούσαν, είχαν ένα Open, είχαν κανένα δύο κανάλια και το Sky δικό σα. Εσεί τα θέλετε όλα δικά σα. Δεν υπάρχει κάτι, κύριε Υπουργέ, που να μην λέει ζήτω Νέα Δημοκρατία. Το είχα πει και εσκάτω. Ότι με τόση πλήση κεφάλου άρχισα να πιστεύω ότι ο μεγαλύτερο ηγέτη με τον Καποδίστρια ήταν ο κ. Μητσοτάκη. Άρχισα να το πιστεύω πλέον. Είμαι πεπισμένο. Πλήση κεφάλου, πλήση κεφάλου. Δεν γίνεται. Φτάνει τόσο λιβάνι από τα κανάλια. Είναι απίστευτο. Έχω μπροστά μου ρεπορτάζ καναλιών παραποιημένων στοιχείων. Το SURU πού είναι? Βίντεο από ρεπορτάζ καναλιών με παραποιημένα στοιχεία, κύριε Λοβέρτο. Ξεφτέλησα μια ολόκληρη πόλη την Θεσσαλονίκη ότι η Θεσσαλονίκη ήταν έξω. Στην παραλία περπατούσαν, λέει, κατά χιλιάδες. Και τα άτομα ήταν 120. Μετρημένα από το Μακεδονία Παλάς μέχρι το Λευκό Πύργο. Αυτή είναι η προπαγάνδα των μέσων ενημερώσεως. Τα αφήνω στα πρακτικά γιατί είναι παραποιημένα, επαναλαμβάνω, ρεπορτάζ των καναλιών, τα οποία όμως κανένα ΣΥΡΟΥ δεν έκανε παρέμβαση. Και καταγγέλλω το ΣΥΡΟΥ που δεν συνεδριάζει και συνεδριάζει και άλλα πράγματα, κύριε Υπουργέ. Να σας πω γιατί συνεδριάζει. Εξ αποστάσεων αποφάσισε, χωρίς να ακούσει κανέναν, ότι εγώ ή η εταιρεία με την οποία συνεργάζομαι είναι απατεώνες. Εξ αποστάσεως. Χωρίς να δει τα στοιχεία, χωρίς να ελέγξει την καταγγελία, είπε ότι σύμφωνα με καταγγελίες η εταιρεία ΤΑΔΕ είναι απατεώνες και ο Βελόπουλος είναι απατεώνες. Το ΕΣΟΥΡΟΥ, η ανεξάρτητη αρχή που παραβίασε το διάταγμα ουσιαστικά, παραβιάζει το σύνταγμα της απολογίας. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν στο ΕΣΟΥΡΟΥ. Απίστευτα. Δεν υπάρχει. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Παίρνει πρόεδρος κόμματος, κύριο Λοβέρδο, να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΕΣΟΥΡΟΥ ότι κάνει λάθος. Να δει το DVD. Ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και δεν απαντάει στον πρόεδρο κόμματος ο πρόεδρος του ΕΣΟΥΡΟΥ. Θεσμικά επίοικος απαράδεκτος ο πρόεδρος του ΕΣΟΥΡΟΥ. Εδώ έχουμε σαφείς παραβιάσεις του συντάγματος, των νόμων, της νομοθεσίας. Δεν καταδικάζεις κανέναν με ανακοίνωση, την οποία την παίζουν όλα τα site της εφημερίδας εις βάρος μου, για κάτι που δεν έγινε. Γιατί έχω άδικο, κύριε Ευρωπαϊκό? Έχω άδικο. Λέω λοιπόν, τα παραποιημένα βίντεο των καναλιών δεν τα βλέπουνε. Τις αλλοιωμένες ειδήσεις και τον κορονοφόβο που καλλιεργούνται δεν το βλέπουν. Το ΣΥΡΟΥ δεν βλέπει τίποτα. Βλέπει άλλα πράγματα όμως που φοβούμαι ότι οι σιρήνες του Μαξίμου επηρεάζουν κάποιους. Εύχομαι να μην είναι έτσι. Θυμάμαι μια δήλωση του κυρίου Τσίπρα και τον ευχαριστώ και αυτό προεκλογικά, που είχε πει στην κυρία Ζαχαρέα ότι μας είχαν εξαφανίσει. Και είχατε απόλυτο δίκιο. Δεν εφαζόμασταν πουθενά. Τώρα τα ελληνικά μέσα ενημερώσεις, κύριο Τσίπρα, δεν ήταν δελτίο ειδήσεων. Δεν υπάρχει πουθενά ελληνική λύση. Πουθενά. Ανακοινώσεις βγάζουμε. Δηλώσεις κάνουμε, κυρία Γεννηματά μου. Κανένα κανάλι δεν παρουσιάζει την ελληνική λύση. Ό,τι και να λέμε. Τις καλύτερες προτάσεις να έχουμε, μας έχουν φημώσει από παντού. Αυτό είναι η δημοκρατία. Αυτό είναι η δημοκρατία. Ειλικρινά ντρέπομαι και θα διαβάσω κάτι το οποίο το πιστεύω από την ψυχή μου. Ο καλύτερος τρόπος για να αξιολογήσεις μια ηγεσία είναι να διαρωτάσαι τι σφάλματα είναι ικανοί να κάνουν. Εδώ κάνετε ένα σφάλμα. Ο νόμος του ατμού, ξέρετε τι λέει, και της πίεσης. Όσο πιέζει τον ατμό προς τα κάτω, τόσο εκτινάσετε. Και σας το λέω γιατί κάνετε λάθη με την ελληνική λύση. Επιχειρείτε να πιέσετε μέσω των μέσων μαζικής ενημερώσεως να μην υπάρχουμε. Κάνετε λάθος. Ήρθαμε, θα μείνουμε, θα προτείνουμε σοβαρά, θα έχουμε προτάσεις, όχι κραυγές, όχι αλλαγμούς, σοβαρότητα και θα αυξάνουν τα ποσοστά μας συνεχώς. Κλείνοντας, 30 εκατομμύρια σε ιδιωτικές κλινικές. 30 εκατομμύρια σε ιδιώτες. Και εγώ ιδιώτης, δώσω 1 εκατομμύριο και σε μένα. Γιατί μόνο οι ιδιώτες, δεν κατάλαβα, φίλοι σας. Και εμείς επιχειρήσεις έχουμε, ρε παιδιά, μας έχουμε προσωπικό. Δώστε 1 εκατομμύριο και σε εμάς. Το λέω αυτό. Γιατί αυτό που κάνετε, όπως με το Μωρέα, δίνετε άλλα 10-11 εκατομμύρια εκεί. Αυτό λέγεται κομμουνιστικός καπιταλισμός. Ο επιχειρηματίας του Μωρέα, κύριε Τσίπρα, ακούστε τώρα. Ο επιχειρηματίας, επειδή δεν έχει κίνηση ο δρόμος, αποζημιώνεται από το κράτος με 10-11 εκατομμύρια ευρώ. Ακούστε, ο επιχειρηματίας που επενδύει δεν έχει καθόλου ρίσκο. Είτε δουλεύει, είτε δουλεύει, θα βγάζει κέρδος. Είτε κερδίζει στην τσέπη του, είτε χάνει το κράτος πληρών αυτών. Το ίδιο ζητάει και η Fraport. Τα ζητάνε όλοι. Τότε και εγώ που χάνω κάθε μέρα 100.000 ή 50.000 και δεν μου τα δίνει το κράτος. Ας τα δώσει και εμένα το κράτος. Ας τα δώσει και στο δημόσιο υπάλληλο και στον ιδιωτικό υπάλληλο, όλα, σε όλους να πληρώσει, θα δώσει λεφτά. Τι είναι αυτά, κύριε Υπουργέ μου? Θα μου πείτε από τις συμβάσεις, δεν ξέρω. Τότε κακώς υπογράψατε συμβάσεις, κύριε Υπουργέ. Ο Σουφλιάς και η Νέα Δημοκρατία. Κακώς υπέγραψε μια σύμβαση απεικιοκρατικού χαρακτήρα. Κακώς την υπογράψατε. Και αυτά είναι τα απόνερα της διακυβέρνησής σας. Και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και από την άλλη. Μην παρεξηγήσετε για το κομμουνιστικό καπιταλισμό. Έτσι, παρεξηγηθήκατε λίγο. Είπα ότι η λογική του είναι τέτοια. Νεολογισμό είναι. Διασταλτική ερμηνεία του όρου. Άμα το κάνουν και στην Αττική Οδό, αυτό το ίδιο τι θα γίνει. Μπορεί να το κάνουν και στην Αττική Οδό.
να αρχίσουμε να πληρώνουμε λεφτά. Και βλέποντας, εντάξει, διασταλτική ερμηνεία είναι. Διασταλτική, μην παρεξηγείτε. Μην παρεξηγείτε. Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για τον χρόνο, θα πω το εξής. Σε αυτό το χώρο έμεινε το Κατσικάκι, το Αρνάκι, κύριε Υπουργέ και όλα αυτά. Μην κλείνετε τις εκκλησίες, αλλά φτάνει. Αφήστε να λειτουργήσει το Πάσχα τουλάχιστον. Με πιστούς, επαναλαμβάνω, απ' έξω στην παρούσα φάση. Δηλαδή, να είναι ο παπάς, να είναι δύο ψάλτες, να ακούσουμε το Χριστός Ανέστη τουλάχιστον. Έχουμε το δικαίωμα. Κάντε το. Δεν λέω να ανοίξουμε, επαναλαμβάνω, τις θύρες και να μπουκάρουμε μέσα οι πιστοί, κύριε Τσίπρα, γιατί χαμογελάτε. Λέω κλειστές οι πόρτες, να ακούσουμε το Χριστός Ανέστη τουλάχιστον. Διότι, παρακαλώ, το ζήτησε η Εκκλησία. Η κυβέρνηση δεν ξέρω τι θα κάνει. Κύριε Λοβέρδο, η κυβέρνηση θα κάνει. Σημασία και η εκκλησία μπορεί να κάνει θέλει. Θα πω όμως κάτι άλλο, κύριε Λοβέρδο. Γιατί δεν ψάχνουν λίγο τα παράνομα ζαμιά της Αθήνας? 100 λειτουργούν. 100 παράνομα ζαμιά είναι, ρε παιδιά. 100 είναι, δεν είναι ένα και δύο. Γιατί εκεί να γίνονται οι λειτουργίες? Γιατί να κυκλοφορούν 10 και 15 και 20 μαζί κάτω από την πλατεία Βάθη, να κυκλοφορούν, κύριε Λοβέρδο, 5, 10, 15 όλοι αυτοί μαζί και να απαγορεύονται στον άλλο να βγει έξω ανά 2, ανά 3. Για πείτε μου εσείς, στο Βαγιοχώρι παίζαν μπάλα χθες. Βαγιοχώρι είναι ένα hot spot, βγήκαν έξω, παίζαν μπάλα μεταξύ τους 50 άτομα, 60 άτομα. Γιατί ο Έλληνας να απαγορεύεται να βγει και αυτός να επιτρέπεται? Και είδαμε την κατάντια τους με τους αθωμετανάστες στο hot spot, στη Ριτσόνα. Μας έλεγαν εδώ οι κύριοι ότι υπάρχει κανένα κρούσμα. Και ξαφνικά εμφανίζονται πολλά, αλλά δεν ξέρουν από πού είναι. Ψάχνουν την έγκυο γυναίκα, πήγε στο νοσοκομείο, γέννησε η γυναίκα κακομήρα, η Αφρικανή, γέννησε, πήγε στο hot spot και δεν μπορούν να τη βρουν. Την ψάχνουν πόσες μέρες. Αυτό είναι οργανωμένο κράτος. Αυτό είναι οργανωμένο κράτος. Αυτή είναι οργανωμένη δημοκρατία. Δυστυχώς όχι μόνο οργανωμένη δεν είναι. Έτσι όπως τα κάνουν και τα κάνουν τρεις χειρότερα, κύριε Λοβέρδο, κύριοι συνάδελφοι, θα έχουμε δύο μαζεμένα προβλήματα και κυρίως από τα hot spot, γιατί δεν κάνουν ελέγχους υγειονομικούς. Το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό, ότι δεν γίνονται υγειονομικοί έλεγχοι στα hot spot. Οι άνθρωποι αυτοί έρχονται από πατρίδες, κατατρεγμένοι, διωγμένοι, παράνομα πολύ, ως εισβολείς. Να συμφωνήσουμε σε αυτό, γιατί αυτό που είναι στον έφερε εισβολή. Πρέπει η πολιτεία να δει την υγεία κυρίως των Ελλήνων πολιτών από μεταδοτικές ασθένειες. Ας προσέξουμε, γιατί στο τέλος δεν θα έχουμε. Και κάνω και μία έκκληση σε εσάς, Υπουργέ. Σταματήστε τη δοσολογία, λέτε και είναι μυθιδάτης. Το μυθιδατισμό το ξέρετε. Ήταν η τακτική του μυθιδάτη να παίρνει μικρές δόσεις δηλητηρίου για να μην δολοφονηθεί και μην πεθάνει. Μην το σκοτώσουν. Εσείς κάθε μέρα δόση, σαν το δοσατζή γίνατε. Τελειώστε, κάντε μέχρι την Παρασκευή ένα σχέδιο και πείτε αυτό είναι το σχέδιό μας για τους επόμενους 5 μήνες. Έτσι και θα σας στηρίξουμε και θα πούμε και μπράβο και θα δώσουμε και προσπάθεια δικιά σας και προτάσεις για να τις υλοποιήσετε. Αλλά έτσι όπως το κάνετε για την τηλεόραση, για τα μέσα ενημερώσεως, για να σας λένε μπράβο, για να βγαίνει ο Πρωθυπουργός να κάνει διαγγέλματα κάθε 10 μέρες και οι υπουργοί να βγαίνουν στα κανάλια με τα ακουστικά από το Skype και να κάνουν το θέατρο, αν θέλετε, όλο αυτό να φαίνεται ότι είναι μια φασοκομωδία. Ενώ είναι πολύ σοβαρά τα θέματα για να το κάνεις φασοκομωδία. Προσέξτε λίγο παραπάνω και θα είμαστε μαζί σας. Αλλιώς θα είμαστε απέναντί σας. Γιατί για μας πρώτα είναι η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες και μετά οτιδήποτε άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Βελόπουλο.